αυξημένος κατά 4,64% σε σχέση με το τρέχον έτος, είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018, ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διοίκηση του Δήμου έκανε λόγο για έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό με έμφαση στα τεχνικά έργα για την κοινωνική πολιτική. Ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 18 είναι συγκριτικά με τον αρχικό προϋπολογισμό του έτους 17 αυξημένος κατά 4,64%. Προφανώς ισοσκελισμένος, όπως και τα προηγούμενα έτη, με ικανά και επαρκή χρηματικά διαθέσιμα. Ο προϋπολογισμός του 2018 ανέρχεται σε 397 εκατομμύρια ευρώ, με τα κονδύλια που διατίθενται για το τεχνικό πρόγραμμα να είναι αυξημένα κατά 8% και τα αντίστοιχα για θέματα κοινωνικής πολιτικής κατά 6,42%. Είναι ένα νοικοκύρεμα που προσπαθούμε να γίνουμε και αυτό δεν είναι για φέτος μόνο, είναι κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ένα νοικοκύρεμα όσο πιο σημαντικό γίνεται. Δίνουμε ένα ιδιαίτερο βάρος φέτος στα έργα, γιατί φέτος θα αρχίσουν να γίνονται, πέρα από το τεχνικό πρόγραμμα αυτό κατά αυτό, αρχίσουμε να δίνουμε ένα μεγάλο, θα αρχίσουν να γίνονται τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Νιάρχος, όπως επίσης ελπίζουμε να ξεκινήσει και η ιστορία των έργων που έχουν ενταχθεί στην χρηματοδότηση από την ΕΤΕΠ. Σήμερα μιλούμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος απεικονίζει την αλήθεια. Απεικονίζει την αλήθεια. Κάποτε, και θα το θυμίσω, μιλούσαμε για τεχνικά προγράμματα τα οποία ήταν 70 εκατομμυρίων εκεί την εποχή, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, για τα οποία υλοποιούνταν ένα ελάχιστο μέρος. Μνημόνιο με τη Βούλα Μπουτάρη χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Σταύρος Καλαφάτης, ενώ κριτική στη διοίκηση άσκησαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Αυτός ο φετινός προϋπολογισμός είναι ένας μικρός χριστουγεννιάτικος μποναμάς στους Θεσσαλονικείς. Είναι ένας μποναμάς της διοίκησης Μπουτάρη στους πολίτες της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μνημόνιο με τη Βούλα Μπουτάρη. Δανεισμός και υπερφορολόγηση. Βλέπουμε ότι μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια, 397 ή 187 όπως είπατε, αλλά από αυτά 45 μόνο γίνονται για τον πολίτη. Δηλαδή βλέπουμε, δηλαδή αυτό που λέμε τις επενδύσεις, έτσι, που τις βλέπει ο δημότης της Θεσσαλονίκης στην πόλη του. Ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι αμιγός τεχνικός και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από τους δημότες. Συμπληρώνω ότι λίγοι είναι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να καταλάβουν το πνεύμα ενός προϋπολογισμού με τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά, διότι το πολιτικό μήνυμα που δίνεται από την Δημοτική Αρχή Μπουτάρη είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη γενική μνημονιακή γραμμή, τη γενική γραμμή δηλαδή που λέει ελάχιστα χρήματα και όλο και λιγότερα χρήματα από το κράτος στους Δήμους και βρείτε τρόπο εσείς να καλύψετε τις τρύπες, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαπρέψει στα βήματα της ίδιας προηγούμενης πολιτικής. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος αποδεικνύεται ότι είναι ένας καλός διαχειριστής. Και ξεκινώντας από τα έσοδα, για να μην χρονοτριβούμε, δεν γνωρίζει πώς να αξιοποιεί την ακίνητη του περιουσία. Έχουμε για ακόμα μία φορά στα χέρια μας έναν προϋπολογισμό προϊόν της δημιουργικής λογιστικής, που βασίζεται σε εκτιμόμενα έσοδα που δεν υπάρχουν και έξοδα που δεν θα γίνουν. Πρέπει να καταλάβουμε, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζείτε, ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσης και οι παχές αγελάδες τελειώσανε, τα πολλά λεφτά τελειώσανε. Εδώ πέρα μόνο με πολύ συμμαζεμένη και νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση και ένα εφικτό πρόγραμμα επενδύσεων και έργων και κοινωνικών παροχών μπορούμε να πάμε μπροστά το Δήμο μας. Δηλαδή, λαγούς με πετραχίλια δεν μπορούμε να φανταζόμαστε το 2018. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Μάκης Τεργίου από τη Συμμαχία Πολιτών, ο οποίος υπερψήφισε τον προϋπολογισμό. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αυτό το πλεόνασμα. Ευχής έργο θα ήταν να το είχαν και άλλοι Δήμοι αυτό το πλεόνασμα. Γι' αυτό το λόγο, χωρίς να λέμε πάρα πολλά, εμείς λέμε ότι θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, γιατί πραγματικά είναι κάτι πολύ καλό για τους πολίτες της πόλης.
Τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι παρατάξεις Εντάξει, Λαϊκή Συσπήρωση, Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλονίκη, Γειτονιές σε Δράση και Μένουμε Θεσσαλονίκη, ενώ Λευκό ψήφισαν οι σύμβουλοι της παράταξης Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Διοικούσας Παράταξης Ανδρέας Κουράκης και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζέρβας.